Σήμερα δεν έχει 36 άρι. Προσεχώς. Έχει κάτι άλλο. Δεν σας έχω συνηθίσει σε τέτοια, αλλά βρήκαμε εδώ εργαλείο από το φίλο του Δημήτρη. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Δημήτρης είναι κάτοχος αυτού του Porsche Boxster 981. Για πες μας δύο λόγια για το αυτοκίνητο. Porsche 981 Boxster, 2700 κυβικά, 6-κύλινδρο. Τελευταίο ατμοσφαιρικό εξακύλινο που έβαλε η Porsche σε αυτό το σκάφος πριν 17-18. Δραμικό αρκετά και για πολλές χρήσεις. Καθημερινή, πίστα, οδήγηση βουνό, τα πάντα. Φουλ ποιοτικό αυτοκίνητο. Δηλαδή με το μπεις μέσα θα καταλάβεις, εδώ παιδιά είναι όλα δέρμα. Έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια το αυτοκίνητο. Το σασμάνα αυτή τη φάση PDK. PDK Sassman είναι το γνωστό σηριακό κυβότιο της Porsche. Εντάξει, αρκετά γρήγορο και ακόμα και τα μεγάλα αυτοκίνητα όπως GT3 RS, GT2, όλα αυτά είναι με αυτό το κυβότιο. Είναι πολύ γνωστή εταιρεία αυτό το κυβότιο και είναι από τα πιο γρήγορα που βγαίνουν σε αυτοκίνητα παραγωγής και νομίζω είναι και αυτό που αλλάζει το στήσιμο του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Έχει απίστευτο πάτημα, δηλαδή και με πολλά χιλιόμετρα να μπει στη στροφή και απότομα το αυτοκίνητο δεν θα κάνει να ξεκολλήσει, να χαζοσπινιάρει. Είναι πάρα πολύ σταθερό και σε κλειστά κομμάτια. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν νομίζω να έχω μπει σε κάτι τόσο σταθερό. Δηλαδή δεν κάνει να ξεκολλήσει πουθενά. Έχω μπει και σε άλλα αυτοκίνητα έτσι, αλλά πλησιάζει συμπεριφορές supercar, τολμώ να πω. Τον λόγο στο δόστρωμα, βέβαια. Εντάξει, άμα είσαι σε σε γυαλιά κάτω, σε γιαούρτια. Σας έχουμε εδώ και ωραία θέα. Και αυτοκίνητο που συνδυάζει τα πάντα, έτσι. Πολύ οικονομικό στο ταξίδι, πολύ άνετο. Πες λίγο, κατανάλωση ταξίδι, πες, σε ταξίδι κατανάλωση. Στο ταξίδι έχουμε δει μέχρι και 6,4. Αλλά εντάξει, για να πας έτσι φορτωμένος και με μια νορμάλ ταχύτητα για να βγαίνουν και τα χιλιόμετρα, εκεί γύρω στο 130-140, βλέπεις κοντά στο 7-7,3 αναλόγως. Σίγουρα και το καλοκαίρι ζορίζεται και λίγο παραπάνω το αυτοκίνητο. Πολύ νορμάλ καταναλώσεις. Βέβαια τώρα που ανεβαίναμε και λίγο τάπα, είδαμε και 25 λίτρα μέσο όρο. 25,9. Κάτι απλό. Εδώ τι έχουμε εδώ πέρα, για πες. Εδώ είναι το πάνελ διαχείρισης του οδηγού. Είναι ουσιαστικά τα συστήματα του αυτοκινήτου. Εδώ ουσιαστικά βλέπουμε και τα έξτρα που έχει κάθε αυτοκίνητο στην Porsche. Εδώ είναι το Sport. Έχουμε τα προγράμματα Sport, Sport Plus. Από κάτω είναι το PISM, Porsche Active Suspension Management. Είναι ουσιαστικά η σφίγγει ανάρτηση. Το σφίξ που είναι ανάρτηση. Αλλάζει βέβαια και το σασί. Δηλαδή στην επιλογή αυτού του κουμπιού το αυτοκίνητο επιλέγει ουσιαστικά το Sport σασί του για τη ρύθμιση. Οπότε αλλάζει πάρα πολύ το dumping τη ανάρτηση. Είναι το πιο σκληρό. Το οποίο βοηθάει πολύ και στο στρίψιμο. Και έχει καλύτερη απόκριση. Εδώ έχουμε κλαπέ για την εξάτμιση. Κλαπέ εξάτμισεων. Πάνω είναι το κουμπί για την αεροδομή, άμα θες να ανοίξεις υδροκίνητα. Και η λειτουργία σας από το κινητήρα. Εντάξει, το κινητήρα κάπνιμα στη μέση είναι ο χειρισμός κουκούλας. Είμαστε δροσεροί εδώ πάνω. Έχει ωραία θερμοκρασία σήμερα. Ό,τι πρέπει για κάπνιμα. Ό,τι πρέπει για κάπνιμα, ναι. Εγώ είχα MX5 και το άνοιγα μόνο βράδυ. Ναι, σε ήλιο και έγινε σε φούρ. Το Δημήτρη, παιδιά, μην το βλέπετε έτσι, τώρα θα μπει στα χωράφια μας. Για τα καλά. Για τα καλά.
Ξεκίνησε, έχει κάνει ένα τριστάδικο Y36 Σεντάν. Και θα το δούμε σύντομα στην πίστα. Θα τον κοπανίσουμε. Να δούμε και αυτό τι κάνει. Στο γκάζι, στο τιμόνι, οπότε αλλάζει όλη η λειτουργία του κινητήρα καθώς και του στριψίμου στο αυτοκίνητο μαζί με την ανάρτηση. Και υπάρχει και cruise control και launch control. Ξεκινάς και στάση δηλαδή. Από στάση, ναι. Εν τω μεταξύ, παιδιά από πίσω κάνει κάτι υπέροχα σκασίματα που σίγουρα δεν μπορείτε να τα ακούσετε, αλλά είναι τόσο όσο. Ένα που έκανα τούνελ ή κάτι έτσι. Να μπορεί να ακουστεί, ναι. Έχει το σύστημα Sports Chrono, από εκεί προέρχεται το Sports Plus που το έχουν δει. Είναι σύστημα το οποίο βγάζει πόσο κύριος για χρήση στην πίστα, χρονομετρεί τους γύρους σου. Σου βγάζει αρκετά στατιστικά όσον αφορά την οδήγηση που δείχνουμε μέχρι στην πίστα. Να πούμε ότι και εδώ πέρα έχει αρκετά στατιστικά. Ναι. Φαίνεται, έχει θερμοκρασίες, έχει τάση της μπαταρίας, πιεζιού, πιέσεις, έχει τα πάντα. Οπότε έχει πολλή πληροφορία μέσα στο αυτοκίνητο. Ακόμα και όταν το πιέζεις. Ναι, εντάξει, το έχουν φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί ο οδηγός και παίρνει την πληροφορία από το πόλεμο του αυτοκινήτου. Είναι και η νέα γενιά. Έχει βγει και πιο καινούργια βέβαια, η 718. Για μένα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο πλέον. Τετρακύλινδρο turbo το 718. Πιστεύω και πιο ελαφρύ θα είναι και πιο επιθετικό λόγω του ότι είναι turbo. Ναι, απλά θεωρώ ότι η ποιότητα της Porsche φαίνεται στο αυτοκίνητο περισσότερο από το σε εκείνο. Το έχω οδηγήσει κιόλας εκείνο ο Cayman S. Είναι αρκετά πιο γρήγορο. Πιο επιθετικό σίγουρα θα είναι. Αυτό είναι πιο γραμμικό επειδή δεν είναι turbo. Ναι. Αλλά νομίζω ότι και η όλη φιλοσοφία της Porsche σαν εταιρεία θεωρώ ότι λειτουργεί καλύτερα σε αυτό το αυτοκίνητο. Εντάξει, εννοείται τα turbo πλέον και αυτά έχουν μπει αρκετά στα αυτοκίνητα παραγωγής. Να τους εστριφτερώσει. Μύριζε λίγο το λάδι του, Ναι. Ωραία διαδρομή. Έχει και τους χώρους ένα αυτοκίνητο, να το πούμε και αυτό. Προς πίσω από μπαγκάζ. Διαχωρίζεις και το συνοδηγό. Για δύο άτομα είναι πολύ καλή η χώρη που έχει. Ναι, όχι, είναι πολύ βολική και καλοκαίρι που πήγαμε στο κοιτάδο μέρη με το αυτοκίνητο δεν υπήρχε θέμα πουθενά και περίστευε και χώρο. Ναι. Οπότε βολεύει αρκετά. Πολύ βολικό ενδιαφέρον η χρήση από την άποψη ότι αν δεν έχει τα συστήματα αναμένα είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν ακούγεται. Επομένως δεν ενοχλεί και του υπόλοιπου χρήστε στο. Και εσένα δεν σε κουράζει και δεν ενοχλεί και του άλλου.
Σίγουρα πολύ βολικό ταξίδι. Δηλαδή δεν φτάνει κάπου και ζαλίζεσαι. Μου κατέβηκε στην Αθήνα που είναι και αρκετή ώρα, ένα και τα χιλιόμετρα. Οπότε φτάσαμε και ήμασταν πιτά ξεκούραστοι. Εκεί είναι και ένα αυτοκίνητο το οποίο εντάξει, τα συστήματα που πλέον έχει, έχει κλιματιζόμενα καθίσματα, θερμενόμενο τιμόνι, θερμενόμενα καθίσματα. Έχει όλα τα συστήματα τα οποία σε βοηθάει στη χρήση. Ό,τι υπάρχει κι αν είναι έξω. Ωραία, πρέπει να ακούγονται τα σκασίματα, ρε. Πρέπει να ακούγονται, λέει. Τώρα, παιδιά, έχουμε κλείσει το sport και είναι αρκετά ήσυχο το αυτοκίνητο. Έχει ένα μπάσο ωραίο ήχο, αλλά μέχρι εκεί ούτε να κάνει τα σκασίματα, ούτε να ενοχλεί. Και αυτό είναι το ωραίο, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο σύνολο αυτό το αυτοκίνητο. Και είναι και πολύ πιο ωραία οδήγησή του, έτσι. Γιατί στα Sport Plus και αυτά πρέπει να είσαι αρκετά προσεκτικός στο αυτοκίνητο. Επιθετικό. Για γυναίκες που δεν είναι του δικημένου, έτσι, γιατί γυναίκες που είναι του δικημένου σε περνάνε και εμάς οι γνώσεις πλέον. Είδες που λύτρισε λίγο. Ναι, γι' αυτό βγάζω πάντα και το USB γιατί δεν μ' αρέσει. Στον ελληνικό δρόμο νιώθεις την ουρά αρκετά σταθή ώρες ώρες. Ναι, θα φύγει, καταλαβαίνεις ότι φεύγει. Ναι. Και λόγω του στισήματος μετά το αυτοκίνητο και της φιλοσοφίας της τεχνογνωσίας μας κάποιο είδος εμπόρος στο αυτοκίνητο είναι αρκετά ελεγχόμενο. Και λόγω του ζωγίνητος που έχει, επειδή είναι κεντρομήχανο. Βοηθάει πάρα πολύ ότι το μοτέρ είναι από πίσω μας. Ακόμα και η μπάντα του είναι πολύ φιλική, δεν σε τρομάζει. Ναι, είναι. Να δούμε ότι φοράει 20-40. Ναι. Μέσα για αυτόν τον ρόλο του. Βγαίνει και με μικρότερη χρόνο, βγαίνει και με 19 και με 18, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, 20 όπως φέρει αρκετά ικανοποιητικό πάτημα. Βέβαια, δεν φρενάρεις και όπως θα ήθελες. Εντάξει, πιο της έβρετε λάστιχα, θα λιγότερες διαστάσεις. Βασικά, για αυτή τη διάσταση προτείνει, για αυτή το μέγεθος προτείνει μία διάσταση με το σκευαστής.
65 μπροστά, 2.45 μπροστά, 65 πίσω. Χαμηλό προφίλ, το νιώθεις την παλιότητα. Ναι. Πάμε να έχουμε ένα γεια στο φίλο μας, Τσαπί. Τσαπί, σου ερχόμαστε. Ελπίζω να μην ακούει το αέρας, ρε φίλε. Όπου είναι ακραίο, ρε φίλε, ακραία αίσθηση. Θα μας κοιτάνε όλοι, ε. Δεξιά πανώ. Τι πατάς εκεί. Να με πείσουμε να πάμε γιατί δεν ξέρω. Στην εστάμωση δεξιά. Ναι. Ωραία, φίλε, πολύ ωραία αίσθηση έχει. Ναι, ρε, πολύ ωραίο. Ναι, μαλά, και πολύ σταθερό, δεν μπορεί να το εξηγήσει. Ναι, ρε, καλά, φάνηκε, αφήνει τη μόνη φίλη. Μαλάκα. Χαμηλό στο λίγο, πώ χαμηλό. Εδώ δεξιά, λε. Δεξιά, ναι, στο λεωφορείο. Άμα κατεβάσει από εδώ, τώρα κατεβάζει. Ναι. Σε μαλακία. Δεν πειράζει, θα το σηκώνει. Ξεχνάει με ρε μπούστη. Παιδιά, έχει ένα κακό αυτό κακό για μένα, επειδή έχω συνηθίσει με την τιμονιέρα και τα paddles. Από πίσω κατεβάζεις και από δεξιά και από αριστερά και μπροστά ανεβάζεις. Και εγώ κατέβασα και στην ουσία ανέβασα. όχι, ανέβασα και στην ουσία κατέβασα. Κάνε μια μυστική φωτογραφία. Βγάλε, ρε. Έχει και απόκριση επειδή είναι turbo, ρε φίλε. Πατάς ναι, και. Μα τώρα, άμα σου βάλω στο πλάσ, δεν είναι πιο πολύ απόκριση. Έβαλε κατευθείαν πρώτη μόνο ναι, του, ναι, έτσι. Ναι, ήταν απλώ track mode. Τώρα ταχύτητα μόνο. Α, όχι, αλλάζει και μόνο. Αλλάζει μόνο. Οπ, το indie. Ναι. Α, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Αριστερά. Ναι, εδώ αριστερά. Απλά πρέπει να κλείσω τα φλάς εγώ. Ναι, ναι, μπορείς να κλείσω. Όχι. Εγώ εδώ ξεκινήσω. Ναι. Όλο. Ωραία, θα βρίσκει, ναι.
ευχαριστώ πολύ για το Volta. Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το σύντομο βίντεο εδώ με το εργαλείο. Και θα έχουμε και άλλα με τον Δημήτρη, αλλά με το 36R. Θα επανέλθουμε με όλο το στόλο. Αυτά λοιπόν, καλή συνέχεια.